Εσόψυχα Μαζί μας η ψυχολόγος Θέκλα Πετρίδου Γράμμα έχουμε και πάλι Θέκλα μου Λιτό και περιεκτικό Στο Ωραία. διαβάζω Καλησπέρα Σας παρακολουθώ μέσω YouTube από Ελλάδα Ευχαριστούμε για τις όμορφες συζητήσεις. Μπορείτε να κάνετε ένα θέμα για το μπλοκάρισμα σε μια κατάσταση τη στασιμότητα στη ζωή μετά από μια στενάχωρη περίοδο που κοντεύει να γίνει μονιμότητα και πώς προχωράμε. Πολύ ωραίο θέμα. Πάρα πολύ. Βαθύ θέμα θα έλεγα. Ευχαριστούμε πολύ τις ακροάτριες. Είναι ακροάτριες συγκεκριμένοι που το έχει στείλει και τους ακροατές που παρακολουθούν την εκπομπή μας και από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Ε, είναι αλήθεια ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Να νιώθουμε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πλατό. Δηλαδή μετά από ένα χωρισμό, μετά από, από ένα, μια τραυματική περίοδο ζωής, ε, να βρίσκει ο άνθρωπος τον εαυτό του ότι δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν, δεν έχει όρεξη για ζωή. Δεν, δεν νιώθει καλά. Ε, Χωρίς να έχει κατάθλιψη. Αυτό θα, θα έλεγα. <laughs> ε, για να γίνει η διάγνωση κατάθλιψης χρειάζεται επίσκεψη σε ειδικό ψυχολόγο ή και σε ψυχίατρο ο ψυχολόγο ή ο ψυχίατρο που θα μα δουν από κοντά μπορούν να μα πούνε αν έχουμε όλα τα συμπτώματα τη κατάθλιψη ή όχι. Η κατάθλιψη όμω έχει διάφορε εκφάνσει. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε σοβαρή μορφή κατάθλιψη Ο άνθρωπου, να μην μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι του και να μην μπορεί να εκτελέσει τι καθημερινέ του δραστηριότητε. Και μπορεί να έχουμε ελαφρύτερε μορφέ κατάθλιψη που ο άνθρωπο να είναι μεν λειτουργικό, αλλά να έχει αυτά τα αρνητικά και στενάχωρα συναισθήματα και να νιώθει ότι η ζωή του είναι, βρίσκεται σε ένα διέξοδο και δεν προχωράει εγώ θα περίμενα να περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα μετά από μια τραυματική εμπειρία προτού να διαγνώσω κάποιον ότι υποφέρει από κατάθλιψη. Όταν μιλάμε για πένθος που έρχεται από το θάνατο ενός ανθρώπου ή και από το θάνατο μιας σχέσης περιμένουμε να περάσουν τουλάχιστον έξι μήνες και αν το άτομο συνεχίζει να βρίσκεται σε πένθος να πούμε ότι έχει περάσει στην κατάθλιψη είχαμε συζητήσει το είχαμε και πει και άλλες φορές, φορές και για το, για το θάνατο πένθος, και για το χωρισμό ναι. Ε, Ας το πάρουμε αυτό ότι ε, δεν είναι κατάθλιψη. Μιλά για μια κατάσταση κοπέλα που είναι ίσως μετατραυματικό στρες. Η διαταραχή μετατραυματικός στρες αναφέρεται στα συμπτώματα και τις ε, παρενέργειες που έχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ε, ε, υποστεί μια τραυματική εμπειρία στη ζωή του, έχει περάσει δύσκολα και ενώ έχει τελειώσει το δύσκολο, έχει τελειώσει το τραύμα, βγάζει ακόμη συμπτώματα. Τα συμπτώματα τη διαταραχής με τα τραυματικό στρες έχουν σχέση με τον ύπνο, διαταραχές στον ύπνο, με το φαγητό, διαταραχές στο φαγητό, με εφιάλτες. Φλάσπακ το να ξαναζεί, να ξαναθυμάσαι αυτό που συνέβη και σε έχει στενοχωρήσει και γενικότερα μια κατάσταση. Ε, Όπω τη λέει η, Μα η ακροάτρια, τα ξαναθυμάτε, στασιμότητα. Τα ξαναθυμάται ή απλά δεν βγαίνουν καθόλου από το μυαλό του. Ε, ναι, μπορεί. Για να τα ξαναθυμάσαι, μην δεν έχουν βγει από το μυαλό σου. Δηλαδή, κάπου ο άνθρωπο ενώ έχει περάσει το δράμα, έχει τελειώσει το, το θέμα, πε αν είναι ένα χωρισμό έχει χωρίσει το ζευγάρι, έχει βγει τα διαζύγια, έχουν προχωρήσει, έχουν μένει ο καθένα ξεχωριστά, τα έχουν τελειώσει όλα. Αλλά έχει λήξει. παρόλα αυτά υπάρχει κόλλημα. Αλλά παρόλα αυτά νιώθει στενοχωρημένο. Υπάρχει μια μιζέρια. Η λέξη ίσω που θα χαρακτηρίζει αυτή τη συναισθηματική κατάσταση θα ήταν η μιζέρια με λέξη τη καθομιλουμένη. Ε, που όντω, εάν δεν το προσέξουμε, μπορεί να καταλήξει μονιμότητα. Δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος αν αφήσει τον εαυτό του για πολύ καιρό να νιώθει μίζερα για έξι μήνες, για ένα χρόνο, για ένα μισή χρόνο τότε ο ψυχοσωματικός μας οργανισμός που λειτουργεί με την αρχή της αμοιόστασης θα θεωρήσει ότι αυτή είναι η κανονική μας κατάσταση και θα κάνει τα πάντα ώστε να μας αφήσει σε αυτή την κατάσταση. Είναι αλήθεια ότι συνηθίζουμε στη δυστυχία. Είναι εύκολο να συνηθίσουμε και ειδικά στα αρνητικά, στα αρνητικά α, συναισθηματικά επίπεδα. Ε, λένε οι Άγγλοι Better the devil you know than the devil you don't know. Και όταν μείνει πολύ καιρό στο πένθος, πολύ καιρό στη στενοχωρία, μπορεί να φοβάσαι και να μην αποτολμάς να ρισκάρεις για κάτι καινούριο. Δηλαδή να, να κάνεις νέε γνωριμίες, να, να αλλάξει δουλειά, να, να, να κάνεις βήματα. Να πάρει στα χέρια σου τη ζωή σου, γιατί φοβάσαι ότι μπορεί να φάσει τα μούτρα σου πάλι. Ποτέ λε, ξέρω πώ είναι, είναι. να βγει από μια τέτοια κατάσταση, Θέκλα. Για να φτάσει ο άνθρωπο να νιώθει ότι είναι κολλημένο, δεν είναι εύκολο να βγει. Για να το αναγνωρίζει ο ίδιο ότι είναι κολλημένο, δεν είναι εύκολο να βγει. Δηλαδή, ε, σημαίνει ότι είναι, μια, είναι κάτι ολοφάνερο. Συνήθω έχουμε άρνηση. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι δεν πάμε καλά. Δεν, δεν θα ακούσει εύκολα από ανθρώπου οι οποίοι δεν ξεπερνούν ένα χωρισμό, δεν ξεπερνούν ένα πένθο, ένα θάνατο να σου πούνε Έχω πρόβλημα. Θα σου πούνε Όχι, μη, μη, έχω κάθε λόγο να είμαι στενοχωρημένο, γιατί αυτό που συνέβη και με είχε στενοχωρήσει πολύ. Επηρεάζει ακόμη τη ζωή μου. Γιατί μου λείπει πολύ το αγαπημένο πρόσωπο που έχασα. Όταν φτάσει στο σημείο ο ίδιο ο άνθρωπο να αναγνωρίσει ότι είναι κολλημένο, τότε σημαίνει ότι έχει παραγίνει το πράγμα. Φυσικά. Το, το ίδιο το γεγονό ότι αναγνωρίζει το θέμα του είναι και η αρχή για να το επιλύσει. Συνήθω. Ναι, γιατί μπορεί να μην το καταλαβαίνει κιόλα ότι έχει μείνει κολλημένο. Δηλαδή, αν έχουμε έναν άνθρωπο στο οικογενειακό μα περιβάλλον, ο οποίο είναι κολλημένο σε μια αρνητική συναισθηματική συνθήκη και δεν το αντιλαμβάνεται, η μεγαλύτερη βοήθεια που έχουμε να του προσφέρουμε είναι να τον βοηθήσουμε να το αντιληφθεί. Να το, να το αναγνωρίσει ότι έχω κολλήσει, mm -hmm. ότι έχει βαλτώσει η ζωή μου, ότι δεν προχωρώ. Ότι μυρικάζω συνεχώς τα προβλήματα του παρελθόντος. Ότι είμαι ασφαλισμένος στη μιζέρια μου και δεν προσπαθώ, δεν ανοίγω τα φτερά μου για να δοκιμάσω, να ρισκάρω, να ζήσω κάτι άλλο. Η ζωή βάσω για του ζωντανού, συνεχίζεται. Άρα το πρώτο βήμα θέκλα μου για το ξεμπλοκάρισμα αυτής της είναι κατάστασης είναι η αναγνώριση. Είναι η αναγνώριση. Η αναγνώριση. Και συνήθως έτσι λειτουργούμε όταν, όταν έχουμε χορτάσει και έχουμε αρκετό πόνο, αρκετό θυμό, αρκετή μιζέρια, δεν το ανεχόμαστε κι εμεί ήδη και κάνουμε, λέει, πρέπει να πιάσει εντελώ πάτο για να πάρει σάλτο να ανέβει ψηλά. Ε, Πώ προχωρούμε, εγώ θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε ψυχοθεραπεία όπως και δίποτε. Συναντήσει με έναν ψυχολόγο να μας βοηθήσει να ξεδιαλύνουμε τα κουβάρια που έχουμε μέσα μα, να βρούμε τι αιτίε τη στενοχώρια μα, να διαπραγματευτούμε τα τραυματικά γεγονότα του παρελθόντος με ένα θεραπευτικό τρόπο και να, να σχεδιάσουμε μαζί την επάνωδό μας, το comeback μας. Ξέρεις, ε, όλοι οι άνθρωποι έχουμε πτώσεις και όλοι οι άνθρωποι αν το θελήσουμε έχουμε ε, επανέρχομους, comeback, θα κάνω comeback, μου το βάλεις το μετά ο τραγούδις Άγγελας ε, Δημητρίου, ε, θα κάνω comeback. μπορεί <laughs> να τους τρομάζει όμως, ε. Ναι, τους τρομάζει γιατί όταν κάνεις comeback επανέρχεσαι στο ρίσκο. Ρισκάρεις πάλι. Ναι, Επενδύεις ναι. χρόνο, χρήμα, ενέργεια σε νέες, σε νέες δραστηριότητες, σε νέες επιδιώξεις και ρισκάρεις να χάσεις. Ρισκάρεις όμως και να ζήσεις. Αυτό το σκεφτήκαμε καμιά φορά. Ε, να σου πω κάτι. Συνήθως ε, ο νους μας πάει πάντα στο κακό. Αυτό που έλεγα πριν, ότι αρεσκούμαστε από τα αρνητικά. Μα τραβάν τα αρνητικά στοιχεία. Μα τραβάνε. Έχουν έτσι μια έλξη πάνω μα. Είναι θελκτικά η μιζέρια μας φαίνεται ελκυστική, ειδικά σε ανθρώπους που έχουμε μεγαλώσει σε, κουρου... σε κουλτούρες δικέ μας. Και οι Ελλαδίτες και οι Κύπροι το έχουμε αυτό, έχουμε περάσει τόσα χρόνια τουρκοκρατίας. Πού φίλετε, είναι Πιστεύω στην ιστορία μα. Στην ιστορία, μα του... μας και, και, και... το οποίο έχει περάσει και στα γονίδια μας. Στην Κύπρο, για παράδειγμα, έχουμε πολύ ψηλά γονίδια. Α, έχουμε πολλούς ανθρώπους που έχουν κινητική προδιάθεση και και για κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές και διαταραχές συναισθήματος. Οπότε ένα άνθρωπο που έχει προδιάθεση για τη διαταραχή συναισθήματο, άμα του συμβεί κάτι δύσκολο, του συμβεί κάτι τραυματικό, μπορεί να είναι δύσκολο να, να το ξεπεράσει. Χωρί τη βοήθεια ειδικού. Και γιατί η βοήθεια του ειδικού έρχεται να ξεπεράσει τι κοινωνικέ αγκυλώσει Κατάλαβε, δηλαδή ο γονιό μα, ο φίλο μα, ο οποιοδήποτε άλλο συνάνθρωπο μα, ο ζει επίση στην Κυπριακή, στην Ελλαδική κοινωνία, κουβαλά όλα εκείνα τα κοινωνικά στερεότυπα που μπορεί μεταφέροντα μα τα άθελα του να μην μα βοηθήσει να ξεκολλήσουμε. Χρειαζόμαστε κάποιον να σπει, σε κόρη μου, παρέτα, μην ασχολείσαι. Χαρά το πράγμα. Χαρά το πράγμα. Αυτό το χαρά το πράγμα, ξέρει πόσο απολευθερωτικό είναι, ή το άλλο που λένε, υπάρχει μια έκφραση στα αγγλικά, beep happens. Κατάλαβε δηλαδή. τι Αυτά συμβαίνουν και στι καλύτερε οικογένειε. Όλα μπορούν να μα συμβούν. Ποιο είμαι εγώ να μην μου συμβεί κατερνητικό. Ποιο είμαι εγώ να μην φώτα μου τρέμω Ποιο είμαι εγώ να μην κάνω λάθο. Είμαστε άνθρωποι. Λάθη κάνουμε. Ξέρει, Θέκλα, στο παρελθόν με είχε έτσι αρκετά απασχολήσει αυτό το θέμα. Το πόσο πολύ επιδρά η ιστορία πάνω μα. Πάρα πολύ. Ε, και συγκεκριμένα εμάς τα παιδιά ας πούμε του πολέμου του 1974. Ε, έχω κοιτάξει πάρα πολύ έτσι γύρω μου και έχω μιλήσει πάρα πολύ με παιδιά εκείνης της εποχής που ζήσαμε έναν πόλεμο. Ξέρει το... Ξέρεις όταν είσαι και παιδί εντυπώνονται πολύ περισσότερο μέσα σου κάποια πράγματα. Και πιστεύω ότι στην απορία της ζωής μας όλα αυτά που ζήσαμε Μας έχουν επηρεάσει σε βαθμό α, που να μένουμε μπλοκαρισμένοι κάπου Αλλά και που να κάνουμε υπερβολική προσπάθεια να βγούμε μέσα από αυτό Κοιτάξτε ε, αυτό είναι και ένα στοιχείο που έχει ο λαός μας Δηλαδή τη λεβεντιά και τη μαχητικότητα την έχουμε Δηλαδή αυτή η προσπάθεια που, λες, που την υπερβολική προσπάθεια που κάνουν, που κάνουν, που κάνουν οι άνθρωποι της γενιά μας για να βγουν από τις δυσκολίες, αυτή η μαχητικότητα προέρχεται από τη λεβεντιά του λαού μας. Τώρα, το να παραμένουμε ε, βαλτωμένοι σε καταστάσεις, όσον αφορά στον πολέμο του 1974, και στι αρνητικότατε εμπειρίε, στι τραυματικότατε εμπειρίε που είχαν μικρή και μεγάλη, που ήταν μια τεράστια αδικία. Τεράστια αδικία και για την οποία φταίγαμε και εμεί. Δηλαδή ως χώρα, ως πολιτεία, ως, 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 όχι εμείς οι μικροί, οι ενήλικες. Δεν προστατεύσαμε το χειρά μας, κάναμε λάθη. Όλοι οι μεγάλοι έκαναν λάθη. Μιλώ στο πολιτικό επίπεδο. Ανοίξαμε την κερκόπορτα. Έγινε κάτι τόσο άδικο, ώστε μια ξένη χώρα να εισβάλλει στη χώρα μας και να, να κατακρατήσει με, μεγάλο μέρο των εδαφών μα να διωχθούν από, από τι αιστείες του τόσοι πρόσφυγε, να υπάρξουν τόσοι αγνούμενοι, δηλαδή έγινε μακελιό. Και αυτή η αδικία δεν έχει. δεν, 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 έχει, δεν έχουμε δικαιωθεί ως λαό. Ούτε εμεί, ούτε και οι τουρκοκύπροι ενδεχομένω, γιατί και οι τουρκοκύπροι έχουν τα δικά του. Τα δικά του που θυμούνται από το 63, από το 68, από το 74. Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε σε μια, ζούμε σε ένα νησί στο οποίο εδώ πέρα έχουμε σταυρωθεί, έχουμε σταυρώσει τον εαυτό μας, έχουμε αδικηθεί και δεν δικαιωνόμαστε. Δηλαδή αυτό το αίσθημα του πότε θα δικαιωθούμε εμείς είναι, είναι, πολύ έντονο ανάμεσα στον πληθυσμό. Μπορεί να το ξεχνάμε, μπορεί να λειτουργούμε και να ζούμε σαν να και η πατρίδα μας δεν είναι μοιρασμένη, σαν να και δεν έχουμε κατακτήτη στην άλλη πλευρά, σαν να και δεν είναι άνθρωποι που δεν δικαιούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους, σαν να και δεν υπάρχει όλη αυτή η αδικία, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει και μας έχει μάθει η ζωή εκ των πραγμάτων ότι δεν, δεν δικαιώνεσαι. Δεν, δε, δε δεν έρθει κανεί μέχρι τώρα να κάνει τέτοια τη Τουρκία. Δεν ήρθε κανείς μέχρι τώρα να πει αυτή η πόλη, ε, αυτό το χωριό, αυτό το σπίτι ανήκει σε αυτόν τον άνθρωπο, δώστε τον πίσω. Και λέω, σου, σου λέω αδικημένοι είναι και οι Τουρκοκύπριοι. Δεν μιλάω μόνο για του Ελληνοκύπριου. Δηλαδή έγινε μια μεγάλη αδικία στον τόπο μα για την οποία δεν τιμωρήθηκε κανεί. Κανεί δεν τιμωρήθηκε. Γιατί ερχόμαστε τώρα και λέμε ότι έγιναν τα οικονομικά σκάνδαλα και δεν τιμωρείται κανεί. Εδώ μα πήραν τη μισή μα πατρίδα και δεν τιμωρήθηκε κανεί. Και ε, επίση πιο απογοητευτικό είναι ότι βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Δηλαδή τώρα, 43 χρόνια μετά, βλέπει ανθρώπου να έχουν τι ίδιε πολεμικέ μίσου που είχαν τότε. Οι οποίε έπαιξαν σοβαρότατο ρόλο στο να μείνουμε ευάλωτοι ώστε να μα γίνει όλη αυτή η αδικία. Αυτό είναι έτσι μια εθνική μιζέρια από την οποία χρειάζεται έτσι ιδιαίτερη ενσυνείδητη προσπάθεια να ξεφύγει ο καθένας. Εγώ όταν ήμουν μικρή θεωρούσα ότι η Ελλάδα δεν κερδίζει ούτε στο μπάσκετ, ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε στην κυροβίζουν, πουθενά δεν κερδίζει. Και ότι επειδή είμαστε οι Έλληνες και οι Κύπροι, ότι δεν θα κερδίσουμε. Και όμως όντως κερδίσαμε. Ε, Χαζό αυτό το παράδειγμα αλλά θέλω να σου πω ότι η πεποίθηση σε βοηθάει στο να μείνει καθυλωμένο. Εγώ πάλι το σκεφτόμουν διαφορετικά και έλεγα ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και ότι οι Έλληνε <laughs> είναι πατέ ήρωε. <laughs> <laughs> Άρα, ξεκολλήστε. Ξεκολλήστε και δεν τα καταφέρετε από μόνοι σα. Πρώτη τη βοήθεια ψυχολόγου.